την αγάπη μας, να στείλουμε και στη Θέκλα μας, η οποία βρίσκεται στην παρέα μας. Θέκλα μου, καλό απόγευμα. Χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Πώς είσαι? Πώς είστε? Εγώ είμαι πολύ καλά, εσύ? Είμαστε και εμείς μια χαρά, τώρα που σε βλέπουμε είμαστε ακόμη καλύτερα, αλλά δεν ξέρω το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα αν είναι πολύ ευχάριστο, καθώς θα μιλήσουμε για την απιστία και το πώς μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Ξεπερνιέται άραγε η απιστία, Θέκλα μου? Είναι ένα πολύ κέριο ερώτημα και ίσως είναι και το ερώτημα των ημερών, αν ξεπερνιέται η απιστία. Να ξεκινήσουμε από αυτό ή να ρωτήσω πρώτα τι θεωρείτε απιστία? Σε βάση στα δύσκολα από την αρχή. Ναι. Απιστία θεωρείται μέσα σε μία μονογαμική σχέση, δηλαδή μέσα σε μία σχέση στην οποία έχει συμφωνηθεί να υπάρχει πίστη μεταξύ των συντρόφων, δηλαδή να περιορίζω την ερωτική τους ενέργεια και την ερωτική τους δράση ανάμεταξύ τους. Σε μια τέτοια σχέση που υπάρχει απόφαση και υπόσχεση μονογαμικότητας, ο ένας από τους δύο ή και οι δύο να το δίνουν αλλού. Ναι, όταν το δίνουν και οι δύο φαντάζομαι είναι... Όταν το δίνουν και οι δύο είναι πιο εύκολο να ξεπεραστεί όμως ή όχι? Ίσως είναι πιο εύκολο, ναι. Το καθιστά πιο πολύπλοκο, ναι. Αλλά ίσως το διευκολύνει σε κάποια φάση όμως. Ναι, ναι. Ναι. Κοίταξε, Αλέξανδρε μου, ζούμε σε εποχές fast food, γρήγορου φαγητού, γρήγορων σχέσεων, γρήγορων αλλαγών διαθέσεων. Είδες τόση ώρα μιλούσατε για ένα θέμα πολύ σοβαρό, όπως το θέμα της βίας κατά των γυναικών, τώρα αλλάζουμε θέμα, πάμε σε αυτό. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουμε συνηθίσει στις εναλλαγές συναισθημάτων. Να. Και έχουμε συνηθίσει σε μικρόβιες σχέσεις που να μην έχουν μακροβιότητα. Άρα, στην εποχή μας, και οι γάμοι και οι μακροχρόνιες σχέσεις δοκιμάζονται. Να. Και είναι δυστυχώς... Θα έλεγα, δεν θα έλεγα. Ευτυχώς είναι ένα φαινόμενο των καιρών. Ναι. Να υπάρχει απιστία ανάμεσα στα ζευγάρια, ιδιαίτερα στα ζευγάρια που είναι πολύ καιρό μαζί, που βιώνουν διάφορα δύσκολα, όπως τη ρουτίνα της καθημερινότητας, όπως τα προβλήματα της απόκτησης και ανατροφής παιδιών, ή οικονομικά προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα παρά ποτέ η απιστία ταλαιπωρεί πάρα πολύ τους ανθρώπους που βρίσκονται σε σχέσεις. Mm-hmm. Είναι αυξημένα τα ποσοστά της απιστίας. Ναι. Και είναι η απιστία, θα έλεγα, μία μορφή ψυχικής και ερωτικής βίας. Ναι. Πόσο... Είναι βίαιο να πατάς τον σύντροφο σου. Mm-hmm. Ο σύντροφος σου το βιώνει τραυματικά. Το βιώνει σαν ένα χτύπημα ψυχικό και συναισθηματικό. Δεν είναι εύκολο. Ίσως από τα μεγαλύτερα, Θέκλα μου, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο να το βιώσεις και είναι ακόμη δυσκολότερο να μπορέσει να επιβιώσει μια σχέση μετά από μια απιστία και να μπορέσει να είναι υγιής μετά από αυτό. Φυσικά, ναι. Για να μην είμαστε... έτσι απεσιόδοξη, εγώ γνωρίζω και από την επαγγελματική μου πείρα ότι κάποια ζευγάρια με πολλή προσπάθεια έχουν καταφέρει όχι μόνο να ξεπεράσουν την απιστία, αλλά να καλυτερεύσουν και τη σχέση τους μετά από μια απιστία. Άρα υπάρχει ελπίδα. Δεν είναι απαραίτητο ότι η απιστία σημαίνει και το τέλος μιας σχέσης. Ναι. Υπάρχουν όμως κάποιες προϋποθέσεις για να ξεπεραστεί η απιστία. Ναι. Θέλετε να σας τις πω? Πριν να ρωτήσω κάτι άλλο, ποιος βιώνει χειρότερα την απιστία, ο θήτης ή το θύμα? Γιατί πολλές φορές βλέπουμε και αυτούς που απατούν να το μετανιώνουν και να είναι σε μια περίεργη ψυχολογική κατάσταση. Δεν θα είμαστε τόσο... Νομίζω ότι το θύμα μιας απιστίας το βιώνει χειρότερα, αλλά και ο θήτης, δηλαδή αυτός που διαπράττει την απιστία, θα έλεγα, επίσης δεν περνάει εύκολο. Δηλαδή, νομίζουμε ότι κάποιος ο οποίος απαντά το τέρι του, το τέρι της, ότι είναι μέσα στην τρελή χαρά και τι ωραία που περνάει και δεν έχει καθόλου δεύτερες σκέψεις. Ακριβώς. Και δεν έχει καθόλου ενοχές και δεν δυσκολεύεται. Όμως και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κάτι τόσο δύσκολο, δεν είναι εύκολο πράγμα να απαντήσεις, είναι δύσκολο πράγμα. Είσαι ένα δεύτερο επίπεδο. Θέλει πάρα πολύ ενέργεια.
Σε μια δεύτερη φάση αυτής της κατάστασης, ίσως όχι την ώρα που το διαπράττει, ας το πούμε, το έγκλημα σε πολλά εισαγωγικά, αλλά σε μια δεύτερη φάση αυτής της κατάστασης, ίσως θα γίνεται λίγο πιο δύσκολο και για τους δύο. Ενώ και για τον ένα σίγουρα που το βιώνει, αλλά και για τον άλλο που το κάνει. Αυτό που το διαπράττει, το να κρύβεσαι και να καταφέρνεις να βρίσκεις χρόνο για να στείλεις μηνύματα, να μιλάς στα τηλέφωνα, να κάνεις κρυφές συναντήσεις κλπ. Αυτό από μόνο του είναι πολύ ταλαιπωρητικό. Δεν είναι κάτι εύκολο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν θα απαντούσα πρωτίστως για τις αρχές μου και δευτερευόντως για να μην ταλαιπωρούν. Δεν είναι και εύκολο πράγμα. Λοιπόν. Θέλει μια αλφα ενέργεια αυτό το πράγμα. Είναι μια ταλαιπωρία. Και αυτή ακριβώς η ταλαιπωρία, η οποία σημαίνει και ψηλή αδρεναλίνη, μπορεί να είναι και ο λόγος που κάποιοι άνθρωποι είναι εθισμένοι στην απιστία. Γιατί το να απαντήσεις είναι μια δύσκολη πράξη, είναι ένα επικίνδυνο σπορ, το οποίο φαίνεται γοητευτικό στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τάσει για εθισμούς. Άρα σας δίνω τώρα μια άλλη οπτική της απιστίας, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια υποθάλπουσα κατάθλιψη δεν είναι ευτυχισμένοι στη ζωή τους, δεν νιώθουν χαρά, μπορεί να καταφεύγουν στην απιστία προκειμένου να νιώσουν καλύτερα, χωρίς να σημαίνει ότι μακροπρόθεσμα θα νιώσουν καλύτερα σίγουρα. Τεκλά μου, άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στην διαδικασία να πιστήσουν τον άλλον, θα το ξανακάνουν σίγουρα ή υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που δεν το ξανακάνουν? Που το μετανιώνουν. Εξαρτάται αν κάποιος είναι... Ναι, Αλεξάνδρε μου. Που το μετανιώνουν. Ναι, το να το μετανιώνεις είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και εξαρτάται αν κάποιος είναι serial adulterer, δηλαδή αν είναι κατά συρροή μοιχός ή αν το έχει κάνει για πρώτη φορά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εθισμό στις ερωτικές σχέσεις, είναι οι λεγόμενοι παίχτες ή παίχτριες, οι οποίοι δεν βρίσκουν παμόν, δεν ηρεμούν, δεν ησυχάζουν αν δεν έχουν παράλληλες καταστάσεις. Είναι άνθρωποι που είναι εθισμένοι σε αυτό και απατούν τους συντρόφους τους και από τη σχέση και από τον αραβόνα. Όχι, δεν περιμένουν να πας στον γάμο για να πατήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι που το έχουν ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας τους να πατάνε, να το ξανακάνουν. Mm-hmm. Μπορεί να σε οδηγήσει και μια σχέση όμως. Θεκλά μου, μπορεί μια κατάσταση σε μια σχέση να σε οδηγήσει στο να απατήσεις, άρα να έχεις αντιδράσει έτσι μέσα στη συγκεκριμένη κατάσταση. Άρα αν βγεις από αυτή την κατάσταση... Ναι. Αν δεν το έχεις ως άνθρωπος, δηλαδή αν δεν είναι κάτι το οποίο θυμάσαι τον εαυτό σου από πάντοτε να το κάνει. Έχει ανθρώπους που σου πει, λέει, ανέκαθεν είχα δύο-δύο τις σχέσεις ή είχα παρεδώσει με δύο-τρεις συντρόφους κάθε φορά. Δεν ήμουν μονογαμικός. Λοιπόν, αν είσαι ένας άνθρωπος που δεν έχεις απαντήσει στο παρελθόν και δεν το έχεις συνήθιο, έχεις βρεθεί σε ένα γάμο, σε μια σχέση, σε μια συγκατοίκηση η οποία έχει προβλήματα, η οποία έχει ρουτίνα, που υπάρχει συναισθηματική αποξένωση μεταξύ των συντρόφων και δεν υπάρχει υγιής επικοινωνία ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματά τους και σου βρίσκω και θέμα, Αλέξανδρε, για την επόμενη φορά να μιλήσουμε για το μαγικό εργαλείο της επικοινωνίας σε μια σχέση, σημείωσε το τώρα. Γράφω. Ωραίο θέμα. Είναι πολύ σπουδαίο θέμα αυτό. Ναι. Επικοινωνία. Το μαγικό εργαλείο της επικοινωνίας. Αν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση και παράλληλα έχει και τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να πιστήσει, γιατί πρέπει να περνάει και η μπογιά σου για να πιστήσεις. Πρέπει να έχεις και προτάσεις. Σίγουρα. Έχει που θέλουν να πιστήσουν, αλλά δεν μπορούν. Ναι. Μπορεί να βρεθεί στις συνθήκες εκείνες τις οποίες να βρεις την εύκολη λύση στα προβλήματά σου, να ακολουθήσεις τον εύκολο δρόμο, ο οποίος είναι και ο πιο καταστροφικός κατά τη γνώμη μου, του να διοχετεύσεις την ενέργεια σου κάπου αλλού, να πάρεις καλή ενέργεια ή να πάρεις ερωτισμό από ένα άλλο άνθρωπο και να απαντήσεις το τέλος. Ναι. Αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν σημαίνει όμως ότι φταίει η σχέση γι' αυτό. Ανδρέα μου, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι φταίει αυτός που απαντάει, γιατί το να απαντήσεις είναι μια πράξη ηθικής, πνευματικής τεμπελιάς, είναι μια πράξη άτιμη. Συγγνώμη που το λέω. Είναι ανέντιμο. Θα κλάμε, πάμε να δούμε και... Α, ναι. Ολοκλήρωσε. Το καλύτερο είναι, αν υπάρχει πρόβλημα στη σχέση μας, να καθίσουμε να το επιλύσουμε και αν δεν επιλύεται, να πάρουμε το κουβαδάκι μας σε άλλη παραλία και στην άλλη παραλία θα κάνουμε μια νέα σχέση, θα κάνουμε κάτι το παράλληλο. Έτσι. Ναι. Πάμε να δούμε και κάποιους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ξεπεράσουμε μια απιστία. Λοιπόν,
Για να δούμε αν ξεπερνιέται μια απιστία, χρειάζεται να ελέγξουμε εάν αυτός που έχει απαντήσει έχει μετανιώσει, είναι διατεθειμένος, διατεθειμένη να κάνει μια ειλικρινή προσπάθεια για να διορθώσει το λάθος του και να διορθώσει τη ζημιά που έχει προκαλέσει στη σχέση. Και αν το πρόσωπο το οποίο έχει δεχθεί την απιστία ως ψυχικό τραύμα, είναι διατεθειμένο και επιθυμεί να συγχωρήσει και να ξαναφτιάξει τη σχέση. Ναι. Αν έχουμε δεχθεί απιστία και δεν το αντέχει ο οργανισμός μας και έχουμε φτάσει στα όρια μας, δικαιούμαστε να πούμε εντάξει, με απάντησες, αποφάσισες να το δώσεις αλλού, εμείς τελειώσαμε. Εντάξει, υπάρχει πάντοτε αυτή η μιλή. Αυτή η θεωρία έχει σωστό και λάθος? Ή είσαι της άποψης ότι πρέπει να χωρίζουν τα ζευγάρια τα οποία... Δεν έχει σωστό και λάθος, Αλεξάνδρε μου, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τη ζωή του, μετράει τη ζωή του με βάση τα δικά του κριτήρια. Και για να είμαι και λίγο επίκαιρη σε σχέση με την Παγκόσμια Μέρα σήμερα, 25 Νοεμβρίου, που είμαστε κατά της βίας των γυναικών και γενικότερα κατά της βίας, η περίπτωση εκείνη στην οποία πρέπει όπως και δίποτε να χωρίσουμε, όταν εξασκείται οποιαδήποτε μορφή βίας μέσα στη σχέση. Είπα προηγουμένως ότι η απιστία είναι μια μορφή ερωτικής βίας, ηθικής βίας. Αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιτελέσει την απιστία αναγνωρίζει το λάθος του και δεσμεύεται ουσιαστικά να αλλάξει, και η ουσιαστική δέσμευση για αλλαγή είναι με το να πάει και το ίδιο το πρόσωπο αλλά και το ζευγάρι στη ψυχοθεραπεία. Δεν γίνεται χωρίς τη βοήθεια ειδικού να ξεπεραστεί μια απιστία. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια τα οποία θα πούν, ξέρεις, εμείς τα βρήκαμε μεταξύ μας, εμείς καθίσαμε και συζητήσαμε, εμείς το συγχώρεσα, την συγχώρεσα, με συγχώρεσε και είμαστε μια χαρά. Στην συντριπτική μειοψηφία αυτών των περιπτώσεων βάζουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί και μετά σκοντάφτουν πάνω στο χαλί και οι ίδιοι και τα παιδιά τους και δημιουργείται μια σωρία προβλήματα. Μάλιστα. Είμαι κάθετη σε αυτό ότι δεν μπορεί να ξεπεραστεί απιστία σε ένα ζευγάρι χωρίς τη βοήθεια δικού. Χωρίς να σημαίνει ότι αν πάμε στον ειδικό, σίγουρα 100% θα ξεπεραστεί η απιστία μας, αλλά έχουμε μια πραγματική ευκαιρία όταν πάμε στον ειδικό, γιατί πηγαίνοντας στον ειδικό, που ο ειδικός σε αυτήν την περίπτωση είναι ο ψυχολόγος που ασχολείται με την ψυχοθεραπεία ζευγαριού, είναι ειδικευμένος που ειδικεύεται στη θεραπεία ζευγαριού, όταν πάμε στον ειδικό, εκεί θα εντοπίσουμε με τη βοήθεια του ειδικού ποια είναι τα προβλήματα εκείνα που οδήγησαν στην απιστία, ποια είναι τα συστατικά της απιστίας, γιατί κάθε απιστία είναι διαφορετική, και θα δούμε πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε το γάμο μας, τη σχέση μας από την απιστία. Μάλιστα. Θα κλάμω έτσι συντομία. Ναι. Έχουμε και κάποιους άλλους τρόπους, γιατί μας παίζει λίγο ο χρόνος. Κάποιους άλλους τρόπους να σώσουμε το γάμο μας πέραν της ψυχοθεραπείας. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, Αλεξάνδρε, δεν είμαι κάθετη σε αυτό. Γιατί για να φτάσουμε στην απιστία, σημαίνει ότι είχαμε πολλά θέματα και σαφώς δεν είχαμε καλή επικοινωνία. Εννοείται ότι μέσω της ψυχοθεραπείας θα μάθουμε να χτίσουμε την επικοινωνία, την εντιμότητα, να κάνει προσπάθεια ο καθένας με τον εαυτό του για να καλυτερεύσει τη συμπεριφορά του, να αρχίσουμε να προστατεύουμε τη σχέση μας, ναι. να εκτιμήσουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ασφάλεια, η συναισθηματική, η συντροφικότητα, η αγάπη, όλα αυτά έτσι που βιώνουμε μέσα σε αυτό που έχουμε χτίσει. Θεκλά μου. Και ναι. Συγγνώμη που με κάθετη, αλλά θέλω να βοηθήσω, δεν μπορώ να λέω. Εννοείται. Και το θέμα της επικοινωνίας θα το ανοίξουμε την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Την επόμενη φορά για το μαγικό εργαλείο της επικοινωνίας σε μια σχέση. Ακριβώς, και θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Θεκλά μου αγαπημένη, την αγάπη μας και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Break και επιστρέφουμε.